Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης παρουσίασε τις αλλαγές που θα γίνουν με την έναρξη του μετρό σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 11 λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα αλλάξουν διαδρομή σε έναν μήνα και τη δημιουργία μιας νέας που θα ξεκινά από το αεροδρόμιο και θα καταλήγει στο σταθμό μετεπιβίβασης της Νέας Ελβετίας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών που θα χρησιμοποιούν το μετρό. Ένας νέος συγκοινωνιακός χάρτης που θα γίνει πραγματικότητα εν ώψη και της έναρξης λειτουργίας του μετρό, στοιχεία που και τα δύο μαζί αλλάζουν την πόλη. Ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται. Περίπου σε ένα μήνα από σήμερα η πόλη θα διαθέτει ένα νέο σύγχρονο μέσο, το μετρό, και σε λιγότερο από 3 χρόνια μια σύγχρονη εσωτερική περιφερειακή οδό, το flyover. Ο Υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου σημείωσε πως έρχονται αλλαγές στους 2 τερματικούς σταθμούς του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και της Νέας Ελβετίας, όπως επίσης ήταν κατηγορηματικός ως προς την ασφαλή λειτουργία του μετρό. Έχουμε τα σχέδια, θα γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες θα διαμορφώσουν πλήρως την εικόνα αυτών των 2 τερματικών σταθμών στην Νέα Ελβετία και στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί ο σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης να έχει μια τέτοια κακή εικόνα. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν μπορεί να έχει το επιβάτης που θέλει να πάρει το σιδηρόδρομο και από εκεί θα είναι η αφετηρία για να παίρνει το αστικό λεωφορείο ή να πηγαίνει στο σταθμό του μετρό και να έχει μια εικόνα Μπαγκλαντές. Τα ίδια λέω και για το σταθμό Λαρίσης. Δεν γίνεται. Όταν λέμε ο σιδηρόδρομος δεν έχει καλή εικόνα, πού θα ξεκινήσει καλή εικόνα? Ξέρει ο μέσος πολίτης τώρα αν είναι ασφαλές ή όχι, τι συστήματα ηλεκτρονικά έχει? Την εικόνα θα την έχει από το σταθμό που μπαίνει. Και έχει κακή εικόνα. Θα τα φτιάξουμε αυτά. Έχουμε μιλήσει και με τον ΟΣΕ, έχουμε μιλήσει και με την ΓΙΟΣΕ, έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο, έχουμε κάνει σκέψεις. Δεν εκεί, ειδικά ο τερματικός σταθμός του σιδηροδρόμου, πρέπει να είναι ένα διαμάντι, ένα κόσμημα, το οποίο θα αναβαθμίσει και την περιοχή όλη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από εκεί θα ξεκινάει και ο προαστιακός. Άρα λοιπόν θα είναι ένας τερματικός σταθμός αντάξιος της νέας συνθήκης που έχουμε ετοιμάσει για την Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από την πλευρά του σημείωσε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τερματικό σταθμό του μετρό, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, την επέκταση του οποίου εμποδίζει η ύπαρξη ενός σχολείου. 2 πολύ ωραίες συναντήσεις και meetings με τον αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Οικονόμου για το θέμα το πώς διαμορφώνονται οι τερματικοί σταθμοί. Όντως, αγαπητέ υφυπουργέ, εμείς το οικόπεδο στο οποίο υπάρχει ένα σχολείο που είναι στην περιοχή, όπως σωστά πήρε στην πρωτοβουλία του ΟΣΕ, είναι ένα οικόπεδο το οποίο μπορούμε να το αποδεσμεύσουμε. Υπάρχει χώρος για νέα σχολική στέγη, η οποία θα πρέπει να γίνει με γρήγορες διαδικασίες, μόλις τα 300 μέτρα από εκεί, Σαφούς και Νοταρά, που έχουμε έναν ειδικό, με ειδικούς χώρους κρίσης για την ανέγερση σχολικής στέγης. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προωθούμενες αλλαγές, λέγοντας ότι επιτέλους αυτή η πόλη βγαίνει από τον συγκοινωνιακό αναλφαβητισμό.